προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε η 49χρονη που πυροβόλησε τον πατέρα του παιδιού της στο Χαλάνδρη. Ο Γιάννης Γιάκας θα μας πει περισσότερα. Ακριβώς, Λίνα, η 49χρονη εικαστικός προσήλθε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας χωρίς να έχει δικηγόρο. Οπότε για να διοριστεί δικηγόρος, έλαβε προθεσμία για αύριο η 49χρονη για να απολογηθεί. Να πούμε ότι κατά την έξοδό της από το γραφείο της ανακρίτριας είπε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους πως δικαιοσύνη θα είναι να είναι ξανά αυτή και το παιδί της μαζί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το κατηγορητήριο είναι αρκετά βαρύ για την εικαστικό, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου. Επίσης να πούμε ότι ο 68χρονος οφθαλμίατρος, ο οποίος δέχτηκε την ένοπλη επίθεση πριν από μερικές ημέρες στο Χαλάνδρη, βρίσκεται ακόμα νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά όπως λένε οι γιατροί και λένε και οι πληροφορίες από την υπεράσπισή του, τα επόμενα 24 ώρα είναι ακόμα κρίσιμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε στιγμιότυπα από την Ευελπίδων πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Οφθαλμίατρος, εργαζόμενος στο με πνευστό πτυχίο γιατρού. Πιθανολογείται το παιδί μου να είναι του πρώην συζύγου μου, του όχι του πιαστήματος.